Σας έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕΦ Λόρνες, τον κύριο Σωτήριο Βόσδου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βόσδου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ στο ράδιο. Έχουμε να σας μιλήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο τους κατοίκους της Πρέσπας, αλλά και όλους εμάς που θέλουμε να πηγαίνουμε στην Πρέσπα αυτή την περίοδο. Έχει να κάνει με τη διακοπή κυκλοφορίας που έχουμε εκεί στον δρόμο προς την Πρέσπα και τα προβλήματα που δημιούργησε η κατολίσθηση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούζα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ελπίζουμε, μια και αρχίζει και μπαίνει πλέον ο χειμώνας, ότι θα έχουμε ένα καλό χειμώνα, χωρίς πολλά κρύα και χωρίς πολλά χιόνια. Ή μάλλον να έχουμε χιόνια, αλλά τα χιόνια τα οποία θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Το θέμα, και είδαμε τι γίνεται, αν δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις, κύριε Βόσδου, σε περιοχές άλλες πατρίδας μας που έχουν έντονες βροχοπτώσεις και τι δημιουργούν. Οπότε, καλό είναι το χιόνι, έχει λιγότερη διάβρωση. Απλά να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας, όπως λέμε εμείς εδώ στην περιοχή. Έχουμε αυτό το πρόβλημα με την κατολίσθηση στην Πρέσπα και στο Πισοδέρι. Από όσο γνωρίζω, κάνετε γρήγορα μια άμεση συνάντηση με την ΑΝΚΟ για να βρεθεί μια λύση. Τι ακριβώς έγινε? Καταρχήν θέλω να σας πω ότι το βράδυ της Παρασκευής προς Σαββάτου έγινε η κατολίσθηση. Ένα τυχείο το οποίο είχε κατασκευαστεί για να κρατήσει ένα επίχωμα, το οποίο έγινε για να αυξηθεί ο χώρος στάθμευσης, μάλλον να δημιουργηθεί ένας χώρος στάθμευσης στο κέντρο, ας πούμε, του Πισοδερίου, υποχώρησε. Με αποτέλεσμα ένα τμήμα του χώρου εκεί της στάθμευσης να καταρρεύσει και να υπάρχει φόβος να φύγει και ένα τμήμα του οδοστρώματος. Άμεσα έκλεισε η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα, διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα. Έβγαλαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι αρμόδιοι της αστυνομίας και το Σάββατο το πρωί στελέχη της περιφέρειας και της έδρας, που είναι αρμοδιότητα το δικό δίκτυο από τη Φλόρινα μέχρι την Πρέσπα, είναι εθνικό δίκτυο, και την αρμοδιότητα και την επίβλεψη και τη συντήρηση και όλα αυτά τα έχει η τεχνική υπηρεσία της έδρας. Ανέβηκαν στελέχη εκεί, όπως και μηχανικοί από την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Διαπιστώθηκε ποιο είναι το πρόβλημα. Έγινε μία καταρχήν εκτίμηση τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε την κατολίσθηση, και από εκεί και πέρα έγιναν κάποιες αρχικές σκέψεις για την αποκατάσταση αλλά και αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών, ώστε να μην διακοπεί καθόλου η κυκλοφορία με την Πρέσπα, αν χρειαστεί να κλείσει ο δρόμος. Υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές διαδρομές, γιατί το σημείο είναι δύσβατο εκεί στο Πισοδέρι. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ορεινό, σε μεγάλο υψόμετρο. Ναι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εγώ βρισκόμουν για μια κοινωνική και οικογενειακή υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ανέβηκα την Κυριακή το πρωί, διαπίστωσα τι γίνεται και ταυτόχρονα αναζητήσαμε τις επόμενες μέρες και τις εναλλακτικές διαδρομές. Περπατήσαμε με αυτοκίνητα και με τον πρόεδρο της κοινότητας του Πισοδερίου εναλλακτικές διαδρομές και διαπιστώσαμε ότι και λόγω του ανάγλυφου αλλά και λόγω των κλήσεων δεν μπορούν αυτές να παρέχουν μια ασφαλή διέλευση από εκείνους τους δρόμους, από τους δασικούς δρόμους. Τώρα, χθες το πρωί κατέρευσε και το δεύτερο το κομμάτι, ένα δεύτερο τυχείο, το οποίο αναμέναμε ότι θα πέσει, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί η κλίση, και έχει δοθεί με εντολή στην ΑΝΚΟ από το αρμόδιο τμήμα της ΑΝΚΟ, που έχει την αρμοδιότητα τα γεωλογικά, και κατέθεσε μία έκθεση, όπου στην έκθεση γίνεται μία ανάλυση των δεδομένων και από την άλλη τη μεριά προτείνονται κάποιες λύσεις. Βασικό στοιχείο της επιλογής των λύσεων είναι, πρώτον, να γίνει μία πολύ καλή αποκατάσταση και δεύτερον, να μην κλείσει ο δρόμος προς τη Πρέσπα ή, αν χρειαστεί να κλείσει, να κλείσει για μικρό χρονικό διάστημα. Θέλω επίσης να σας πω ότι από την πρώτη εκτίμηση, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από κακή κατασκευή. Μάλιστα. Δηλαδή, ιδιαίτερα τα χώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το επίχωμα δεν ενδείκνεται για να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη παρέμβαση.
και δημιούργησαν όλο αυτό εδώ το ζήτημα με τα νερά και με τα υπόγεια νερά, ενδεχομένως και μια διαρροή η οποία υπήρχε να συνέβαλε στο ότι να επιδεινωθεί η κατάσταση και να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι ένα χώρο στο οποίο όλοι είχαμε. Αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν και στελέχη και της έδρας αλλά και της ΠΕ Φλόρινας, η οποία συνδράμει. Mm-hmm. Αν μας ζητηθεί η βοήθεια θα την προσφέρουμε σε ό,τι μας ζητηθεί, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι είναι ο δρόμος αρμοδιότητα και ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας της έδρας που εδρεύει στην Κοζάνη. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος που όλοι έχουμε σταματήσει για να βγάλουμε φωτογραφίες, έτσι να απολαύσουμε και το όμορφο χωριό το Πισοδέρι. Δεν φαινόταν από την πάνω πλευρά, δεν φαινόταν. Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις. Δεν έχω εικόνα, γιατί δεν είχα ενημέρωση ότι υπήρχε εκεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τώρα την ανησυχία των κατοίκων και του κυρίου Δημάρχου που μίλησε στην εκπομπή μας. Δεν μπορούν να κάνουν το γύρο για να έρθουν στη Φλόρινα μέσω Καστοριάς. Για να έρθουν στη Φλόρινα είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα. Σίγουρα θα πρέπει ο δρόμος να μην κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν πρέπει να κλείσει. Σας επαναλαμβάνω, κύριε Βούζα, ότι το κύριο μέλημα είναι να γίνει πολύ καλή αποκατάσταση. Και να μην κλείσει ο δρόμος, αν είναι δυνατόν καθόλου. Ένας από τους συντελεστές που θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την επιλογή της μεθόδου είναι και η μη διακοπή της κυκλοφορίας, ή αν απαιτηθεί αυτή, να είναι για το μικρότερο χρονικό διάστημα. Γιατί ανάλογα με τη μέθοδο η οποία θα επιλεγεί, θα συνεπάγεται ότι θα χρησιμοποιηθούν και διαφορετικού είδους μηχανήματα. Μάλιστα. Και κάποια από τα μηχανήματα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ακούω και διάφορους οι οποίοι δεν θα ήθελα να τους χαρακτηρίσω ανεύθυνους, αλλά δεν υπολογίζουν ποιοι είναι ενδεχομένως οι κίνδυνοι οι οποίοι θα παρουσιαστούν. Αναφέρθηκαν ότι δεν παρενέβη αμέσως η περιφέρεια κτλ. Θέλω να σας δώσω μερικά στοιχεία. Αν πάμε και τραβήξουμε τα χώματα, αυτά τα οποία υποχώρησαν, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος να υποχωρήσει και το υπόλοιπο κομμάτι. Άρα, αν δεν έχεις μια σαφή και τεκμηριωμένη άποψη του τι ακριβώς έχει συμβεί, πολύ δε περισσότερο πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις και με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσεις και πού θα σταθείς. Γιατί από κάτω δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να κάνεις οποιαδήποτε παρέμβαση. Δηλαδή κάτω από τη μεριά του ρέματος. Όλοι καταλαβαίνουν γιατί το ανάγλυφο είναι τέτοιο που δεν βοηθάει. Όσον αφορά δε την αγωνία, συμμερίζομαι προφανώς την αγωνία των πρεσβειωτών. Θέλω να πω ότι και των υπηρεσιών της Φλόρινας, αλλά και η δική μου προσωπικά είναι, θα έλεγα, και μεγαλύτερη, αν δεν είναι ίση. Τουλάχιστον ίση. Μάλιστα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι εν μέρει έχω καταγωγή και από το Πισοδέρι. Το γνωρίζουμε όλοι. Η γιαγιά μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πισοδέρι. Όπως επίσης και η μητέρα μου γεννήθηκε στην Πρέσπα. Καταλαβαίνετε ότι συναισθηματικά είμαι τεμένος με εκείνες τις περιοχές. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μας ρωτάνε, από κατάστασης? Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουμε το να μην προχωρήσει το η υποχώρηση, φαινόμενο. Έτσι. Το ευτυχές είναι ότι δεν αποτελεί ένα γεωλογικό φαινόμενο. Η διαπίστωση που κάνανε οι γεωλόγοι και την ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Άρα και από τις ενδείξεις έως αποδείξεις που έχουμε είναι ότι είναι μια πολύ καλή κατασκευή. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα στα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το επίχωμα. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να επιλέξουν οι αρμόδιοι τη λύση η οποία θα αποκαταστήσει το όλο πρόβλημα και από την άλλη τη μεριά να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στην κυκλοφορία. Θέλω επίσης να σας πω ότι πολύ μεγάλο συντελεστή βαρύτητας όσον αφορά την επιλογή της μεθόδου θα έχει και ποια από τις μεθόδους μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε κατασκευαστική ετοιμότητα και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Πολύ βασικό αυτό το τελευταίο, κύριε Βόσδου. Γιατί και με τις καιρικές συνθήκες. Πολύ βασικό. Αν επιλεγεί μια λύση
που έχει σκυροδέτηση, καθώς το σκυρόδερμα κάτω από ορισμένες θερμοκρασίες δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποκτήσει τις αντοχές, σημαίνει ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αναμονή ώστε να έχει τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως και μέθοδοι οι οποίοι έχουν προταθεί και προς τα εκεί συγκλίνουν οι αρμόδιοι από την πληροφόρηση, σας λέω πάλι που έχω, οι οποίες μέθοδοι δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα από τις καιρικές συνθήκες, μόνο σε ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπεται να γίνει η εργασία, έχουν δίνεται η δυνατότητα να μην κλείσει η κυκλοφορία, να κλείσει για μικρό χρονικό διάστημα και να είναι και μια πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Να μπορέσει να κρατήσει όλα τα φορτία και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και στο μέλλον. Μάλιστα. Πολύ βασικό αυτό που είπατε, κύριε Βόσδου, δηλαδή ότι πρέπει να προσέξουμε και τις καιρικές συνθήκες, γιατί μιλάμε για το πισωδέρι, μεγάλο υψόμετρο, ανάγλυφο, χιόνια. Και βέβαια αυτό που θέλουν και οι κάτοικοι των Πρεσπών, αλλά και όλοι εμείς που κινούμαστε σε αυτή τη διαδρομή, την όμορφη διαδρομή, να είναι ασφαλής. Ακριβώς αυτό, και αυτό σας είπα, ότι κάνοντας τις εναλλακτικές διαδρομές μέσα από τους δασικούς τους δρόμους δεν ικανοποιείται ο βαθμός ασφαλείας που πρέπει να έχει οποιοδήποτε διερχόμενος από εκεί. Μάλιστα. Και στενοί είναι οι δρόμοι, θα πρέπει να γίνουν και κάποια τεχνικά μάλιστα θα απαιτεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την όποια αποκατάσταση του δρόμου, έτσι. Βέβαια, το ξέρω ότι οι λωτόμοι χρησιμοποιούν αυτούς τους δρόμους, τους χρησιμοποιούν και σήμερα. Αλλά είναι έμπειροι οδηγοί, ξέρουν πολύ καλά την περιοχή και ξέρουν και πώς να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες. Από τις εναλλακτικές αυτές διαδρομές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει ένας ερασιτέχνης οδηγός, όλοι εμείς που κυκλοφορούμε, πολύ δε περισσότερο δεν μπορούν να περάσουν λεωφορεία και να γίνεται και η συγκοινωνία από εκεί. Να τονίσω επίσης, το είπα και στην αρχή, ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και ο Αντιπεριφερειακής Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Μάνος αλλά και ο Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας ο Γιώργος Κασαπίδης. Έχουμε εικόνα, έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα οι υπηρεσίες. Το θέμα είναι να υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία, όλα εκείνα τα δεδομένα, οι αναλύσεις οι οποίες να σου επιτρέψουν να κάνεις την επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου. Μάλιστα. Ένα μόνο λοιπόν το κινήσεων της έδρας, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είπαμε, να είναι ασφαλής ο δρόμος και βέβαια να γίνει και γρήγορα η αποκατάσταση με τη λιγότερη ταλαιπωρία των κατοίκων. Κύριε Βόζο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και ελπίζω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα έχουμε και άλλα στοιχεία να δώσουμε που να δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του το δρόμο. Σημαντικού αυτού οδικού. Μιλάμε για την κεντρική αρτηρία που συνδέει τις Πρέσπες με την πρωτεύουσα του νομού, την Φλόρινα, και όχι μόνο. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βούζα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε συνάντηση με τον σεβασμιότατο κύριο Δαβίδ, που είναι τοποτηρητής στη Ρά Μητρόπολη Φλόρινης, Πρεσπών και Ορδέας σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Βόσδου, είναι ο αντιπεριφερειάς.